Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να διαβάσω τον χαιρετισμό του Δήμαρχου Αριστοτέλη, του κ. Ζουμπά, σε εκδήλωση, την εκδήλωση των Εγκών Πελοποννησίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 2.300 χρόνων από τη γέννησή του. Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, σας ευχαριστώ θερμά για την ιδιαίτερη τιμή που μου κάνετε να απευθύνω σύντομο χαιρετισμό στην εκδήλωση με την ιδιότητα του Δημάρχου της γενέτειας του μέγιστου των φιλοσόφων Αριστοτέλης του Αγγελίτου. Όπως είναι παγκοσμίως γνωστό, ο Αριστοτέλης, γεννημένος στα αρχαία στάδια της Χαλκιδικής, αποτέλεσε σημείο αναφοράς με σημαντική επιρροή που τον κατατάσσει μεταξύ των κορυφαίων προσωπικότητων της παγκόσμιας ιστορίας όλων των εποχών, μαζί με τον δάσκαλό του Πλάτωνα και τον μαθητή του Μέγα Αλέξανδρο. Με αφορμή τη συμπλήρωση 2.300 χρόνων από τη γέννηση της ευρηματικής αυτής μορφής της παγκόσμιας φιλοσοφίας, ο Δήμος Αριστοτέλης Χαλκιδικής κατέθεσε έτοιμα στην Ελληνική Επιτροπή του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών με σκοπό τα έτη 2016 και 2017 να ονομαστούν ως επαιτειακά έτη, τιμώντας τη ζωή και το έργο του φιλόσοφου, αίτημα το οποίο εγκρίθηκε από την Γενική Διεύθυνση Διάσκεψης του Οργανισμού. Συγκεκριμένα, η ανακήρυξη του επαιτειακού έτους Αριστοτέλη 2016-2017 έγινε το Δεκέμβριο του 2015 στην έδρα του Οργανισμού στο Παρίσι. Και οι δράσεις που έλαβαν χώρα από την έναρξη του επαιτειακού έτους περιέλαβαν, μέχρι τώρα, διεθνείς συνεδρία ημερίδες, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, αθλητικές και αυτονομικές εκδηλώσεις και δρόμενα, με σκοπό την ανάδειξη της ζωής και το έργο του σπουδαίου Έλληνα. Φιλοσόφου, που καθόρισε με το έργο του τη μεσαιωνική και σύγχρονη Ευρώπη. Οι εκδηλώσεις στέλνησαν υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομίας, Επενδύσεων και Τουρισμού, ενώ η διοργάνωση των εκδηλώσεων έγινε από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και το Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Για τον επιτυχημένο σχεδιασμό των δράσεων και την ολοκλήρωσή τους, ζητήθηκε και έγινε δεκτή συνεργασία σημαντικών θεσμικών φορέων, ενώσεων καθώς και ερευνητικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η τιμητική ανακήρυξη του 2016 ως επαιτειακό του Αριστοτέλη συνέβαλε τα μέγιστα στην προσπάθεια ανάδειξη του έργου του, επαναφέροντας μάλιστα τις αρχές της αριστοτελείας φιλοσοφίας σε μια παραχώρη εποχή, στην οποία ζητήματα οικονομικά, θεσμικά, πολιτικά και κοινωνικά ζητούν εκ νέου διαπραγμάτευση. Φιλοδοξούμε με αφορμή τα δύο επαιτειακά έτη να κοινωνήσουμε κάτι τη φιλοσοφία του και το έργο του και οι προσεγγίσεις του να αποτελέσουν οδηπόρο σημερινών εθνικών της παγκόσμιας κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας. Εύχομαι και ελπίζω το παράδειγμα του δικού μας και δικού σας ενδιαφέροντες για την ουσία της δασκαλίας του Αριστοτέλη να βρει μιμητές και συμπαραστάτες σε όλο τον κόσμο. Χαιρετίζω την εκδήλωσή σας αυτή, την οποία με ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Αριστοτέλη έθεσε υπό την αιγίδα του, γιατί δικαιώνεται με τρόπο ουσιαστικό την πρωτοβουλία του Δήμου μας να ενεργήσει ώστε να ακυρηθεί από την UNESCO το 2016-2017 Παγκόσμιο Έτος Αριστοτέλη. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην οργάνωσή σας και ευελπιστώ αυτή να είναι μόνο η απαρχή μιας μακράς και ουσιαστικής συνεργασίας. Με τους θερμούς χαιρετισμούς μου, Γιώργος Ζουμπάς, Δήμαρχος Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Τελειώνοντας τους χαιρετισμούς, και επειδή η εκδήλωση αυτή είναι αφιερωμένη στον Αριστοτέλη, θα θέλαμε να έχουμε μια μοντάρι, μια εκπομπή από την ΕΤΡΙΑ, κρατώντας για μας κάποια ψήγματα της Αριστοτελείας Φιλοσοφίας, έτσι ώστε να ξαναθυμηθούμε βασικές του αρχές. Ένα μικρό βιντεάκι και στη συνέχεια ο λόγος είναι στον κύριο Λιγερό. Ορφάνεψε από γονείς σε ηλικία 10 περίπου ετών.
ανέλαβε ο φίλος του πατέρα, ο πρόξενος, που το δίδαξε ελληνικά, ρητορική και ποιήση. Ενώ σε ηλικία 17 ετών, τον έστειλε στην Αθήνα για να γίνει μαθητής του Πλάτωνος. Ο Αριστοτέλης σπούδασε στην Ακαδημία επί 20 χρόνια, μέχρι το θάνατο του δασκάλου του. Το 342 π.Χ. τον προσκάλεσε ο Φίλιππος στη Μακεδονία για να αναλάβει τη διαπαιδαγώγηση του γιου του Αλέξανδρου, που ήταν τότε μόλις 13 ετών. Όταν ο Αλέξανδρος συνέκρυψε την αντίσταση των Φηβαίων και αποκατέστησε την κυριαρχία του στη Νότια Ελλάδα, ο Αριστοτέλης επέστρεψε στην Αθήνα και ίδρυσε δική του φιλοσοφική σχολή. Για να εγκαταστήσει τη σχολή του, διάλεξε το γυμνάσιο ανάμεσα στον Λυκανητό και τον Ηλισσό, κοντά στην πύλη του Διοχάρη, στο σημείο δηλαδή όπου σήμερα βρίσκεται ο Εθνικός Κήπος. Μεγάλη είναι η συνεισφορά του Αριστοτέλη στη φυσική φιλοσοφία. Μελέτησε την ύλη, τις μεταβολές, την κίνηση, τον χώρο, τον χρόνο και το διάστημα. Συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη και εξέλιξη της αστρονομίας, δίνοντας έμφαση στους κομήτες, της χημίας, δίνοντας έμφαση σε ορισμένες διαδικασίες όπως η καύση, της μετεωρολογίας, καθώς επιδόθηκε στη σπουδή των εφών, και αναμφισβήτητα της μαθηματικής επιστήμης, με τη συστηματοποίηση του αυθαιρετικού, συμπερασματικού τρόπου σκέψης. Στα κείμενα του Αριστοτέλη, για πρώτη φορά διεθνώς, γίνεται λόγος για νομοθετημένη δημόσια παιδεία. Γιατί μέσω αυτής της ομοιόμορφης διαδικασίας, ο άνθρωπος καθίσταται πολίτης, δηλαδή αποκτά τη δυνατότητα να μετέχει κρίσεως και αρχής, με τελικό αποτέλεσμα να μετέχουν της πολιτείας πάντες οι πολίτες. Η παιδεία, κατά τον Αριστοτέλη, βοηθάει ώστε ο άνθρωπος πολίτης να γίνεται αγαθός, σπουδαίος και φρόνιμος. Τα χαρακτηριστικά του σπουδαίου είναι, πρώτον, η δυνατότητά του να κρίνει ορθά και να διακρίνει την αλήθεια και, δεύτερον, η προσπάθειά του να κατακτήσει την αρετή. Ο σπουδαίος πολίτης φτάνει στην ευδαιμονία. Οι σπουδαίοι και ευδαίμονες πολίτες αποτελούν τη βάση για την ευτυχία της πόλης. Σκοπός της μάθησης, κατά τον Αριστοτέλη, είναι η επίτευξη της τελείωσης, η οποία έγκυται στην πραγμάτωση των ιδιαιτέρων δυνατοτήτων της νόησης που διαθέτει ο άνθρωπος. Η τελείωση του ανθρώπου ταυτίζεται με την ευδαιμονία, η οποία δεν νοείται μόνο ως ευχαρίστηση ή ικανοποίηση από την απόλαυση υλικών ή πνευματικών αγαθών, αλλά ως ενέργεια της ψυχής, η οποία τίνει προς την τελείωση. Τη θεωρητική φιλοσοφία ο Αριστοτέλης τη διαίρεσε σε τρία μέρη. Στη φυσική, στη μαθηματική και στην πρώτη φιλοσοφία. Κάθε μία από αυτές τις τρεις επιμέρους επιστήμες μελετάει και μία επιμέρους έκφραση του όντως. Η φυσική καταγίνεται με αντικείμενα που υπάρχουν χωριστά το καθένα και είναι κινητά. Τα μαθηματικά με αντικείμενα ακίνητα τα οποία δεν υπάρχουν καθ' αυτά. Τέλος, η πρώτη φιλοσοφία καταγίνεται με ακίνητα αντικείμενα καθεαυτά υπαρκτά. Με όλα τα προηγούμενα ο Αριστοτέλης, μέσω της έννοιας του όντως, περιγράφει την καθαρότατη και ανώτατη μορφή του πρώτου κινούντος ακινήτου, δηλαδή του Θεού. Ο Αριστοτέλης το έργο του, περί γενέσεως και φθοράς, μέλθεται τους προδρόμους του ότι παρέλειψαν να μιλήσουν για την κυριωτάτη αιτία, δηλαδή την πρώτη κύκλουσα αιτία. Επίσης, στο 7ο και 8ο βιβλίο των φυσικών, καθώς και στο 12ο βιβλίο της πρώτης φιλοσοφίας, μιλάει περί του πρώτου κινούντος ακινήτου. Στα φυσικά ο Αριστοτέλης μιλάει για την αιωνιότητα της κίνησης και από αυτή την έννοια συνάγει και την αιωνιότητα του χρόνου. Κίνηση και χρόνος πάνε μαζί, είναι συνάλληλα. Ο χρόνος όμως είναι ακολουθία του πριν και του μετά. Την πρώτη φιλοσοφία λοιπόν ο Αριστοτέλης συνάγει την αναγκαιότητα του πρώτου κινούντος ακινήτου από το γεγονός της κινήσεως. Μία αιώνια κίνηση και ειδικά
τελικά μια κυκλική αιώνια κίνηση, όπως αυτή που χαρακτηρίζει τον ουρανό των απλωνών αστέρων, είναι νοητή και δυνατή μόνο με την προϋπόθεση ότι το πρώτον κινούν είναι καθαρή ενέργεια. Επίσης, το πρώτο κινούν πρέπει να είναι ακίνητο, γιατί αυτό είναι εναόν, αναγκαίο και απόλυτο. Το όνομος αυτό πρέπει να νοηθεί πάνω από κάθε κίνηση και αλλίωση. Εκτός από τη βασική αυτή αρχή, ότι το γίγνεσθε, δηλαδή η διαδικασία της γενέσεως κινείται μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων, της ύλης και της μορφής, ο Αριστοτέλης εισάγει και μία άλλη ερμηνευτική αρχή του γίγνεσθε, η οποία λέει ότι τόσο μέσα στη φύση, όσο και μέσα στα έργα του ανθρώπου, υπάρχει μία κίνηση, μία μετάβαση από το δυνάμει στο ενεργεία. Δηλαδή υπάρχει μία κίνηση από τη δυνατότητα προς την πραγματικότητα. Κίνηση, λέει ο Αριστοτέλης, ονομάζουμε τη διαδικασία πραγματώσεως του δυνάμει. Όλα τα προηγούμενα μαρτυρούν ότι ο Θεός είναι κατά τον Αριστοτέλη αιώνια και τέλεια πνευματική προσωπικότητα. Ο φιλόσοφος διατήρησε την πλατωνική έννοια του Θεού ως ανώτατη αρχή, δηλαδή ως την ιδέα του αγαθού. Στο έργο του Αριστοτέλη «Πολιτικά» και στο έργο του Πλάτωνος «Πολιτεία» εκφράζονται οι πολιτικές τους θέσεις με αρκετές κοινές αλλά και διαφορετικές αντιλήψεις. Η προτίμηση του Αριστοτέλη στρέφεται στη μέση πολιτεία, δηλαδή σε αυτό που σήμερα κατανοούμε ως δημοκρατικό πολίτευμα, όπου η μεσαία τάξη εξασφαλίζει την ισορροπία ανάμεσα στους φτωχούς και τους πλούσιους και κρατά το κέντρο βάρος στη μέση στις μεταξύ τους συγκρούσεις. Η ασφαλέστερη εγγύηση για τη σταθερότητα ενός κράτους, η οποία γενικώς παραμελείται, είναι η αγωγή των πολιτών σύμφωνα με το πνεύμα του πολιτεύματος. Ο νομοθέτης πρέπει να επιδιώκει να εξευγενήσει τους πολίτες μέσω της αγωγής και του άμεσου παραδείγματος. Εάν δεν ακολουθήσει τη σωστή μέθοδο, αποτυγχάνει. Αυτή είναι η αιτία που κάνει ένα πολίτευμα καλό ή λαθεμένο. Είναι δύσκολο να τηρήσει κανείς από νέος σωστή πορεία προς την ηθική αρετή, αν δεν μεγαλώσει σε ανάλογο σύστημα αγωγής. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ιδίως οι νέοι, δεν θεωρούν ευχάριστη μία ζωή στην οποία πρυταλεύει η σοφροσύνη και η σκληρή επιμονή σε στόχους που βάζουμε στη ζωή. Για τούτο η αγωγή και οι ασχολίες της νεολαίας πρέπει να ορίζονται από τον νόμο, γιατί αυτό με το οποίο εξοικειώνεται κανείς δεν το αισθάνεται ως κάτι καταπιεστικό. Όπως πίστευε ο Αριστοτέλης, ο άνθρωπος είναι ζώο πολιτικό. Η πόλης είναι η φυσική κοινότητα και έχει μεγαλύτερη αξία από την οικογένεια και αυτή με τη σειρά της έχει μεγαλύτερη αξία από το μεμονωμένο άτομο, καθώς το όλον είναι σημαντικότερο από το μέρος. Ο Αριστοτέλης βλέπει την πολιτική και την πολιτεία ως οργανισμό και όχι ως μηχανή. Ο όρος πολιτεία χρησιμοποιείται από τους ρήτορες, αλλά και από άλλους συγγραφείς του 4ου π.Χ. αιώνα για να δηλωθούν τα μη μοναρχικά πολιτεύματα και είναι μια θετική μορφή της δημοκρατίας. Εκτροπή από αυτό το πολίτευμα θεωρείται η εκδοχή της δημοκρατίας που απέβλεπε στη μονομερή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των απόρων. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η πολιτεία είναι ένα αποδεκτό πολίτευμα όταν δεν είναι δυνατό να εφαρμοστούν τα δύο προηγούμενα. Αφού πρόκειται για ένα πολίτευμα μεσότητας, στο οποίο κυβερνούν οι πολίτες από τα μεσαία κοινωνικά στρώματα, που τους χαρακτηρίζει και τους διακρίνει μια μεσαία οικονομική κατάσταση. Πρόκειται για ανθρώπους που υποτάσσονται εύκολα στη λογική. Το λόγο τον είχε ο κύριος Λιγερός. Θα παρακαλούσα τα κινητά σας να τα βάλετε στα θόρυβο.